Λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα πώς η θάλασσα θα μας βγάλει στην Πελοπόννησο και δει στην Αρκαδία. Μάλλον η Αρκαδία έχει στο πλατό μας και γίνεται όλο αυτό ένα μπέρδεμα γλυκό από τον Τυρό. Τυρός Αρκαδίας, κυρίες και κύριοι, τσακωνιά σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο Μένει με Ελλάδα, τα νιάτα, οι παραδόσεις, το σήμερα, το παρόν, ο τουρισμός, τα προϊόντα, όλα τα καλούδια εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να συστήσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους, ξεκινώντας από την κυρία της παρέας, Αγγελική Τράκα, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τυρού. Γεια σου, Αγγελική. Γεια σας, καλή. Θα μιλήσουμε στον Ενικό. Ναι, είναι γυναίκα, ωραία. Εξ αριστερών μου είναι ο Δημήτρης Οκουνιάς, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τυρού. Γεια σου, Δημήτρη. Παλιός γνώριμος, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μέσω Skype και όχι μόνο στην εδώ την παρέα. Έχω κι άλλο Δημήτρη εδώ. Δημήτρης Λαλουδάκης και καθηγητής φυσικής αγωγής. Ναι. Και σήμερα ήρθαν βεβαίως και τα αγαπημένα μας τα παιδιά. Ήρθανε βρακοφόροι, ήρθανε τσολιάδες και ήρθανε και οι τσουμπελούδες. Πού είναι οι τσουμπελούδες εδώ? Είναι οι τσουμπελούδες, παιδιά. Νάτε οι τσουμπελούδες. Είναι οι κοπέλες που φοράνε αυτές τις παραδοσιακές στολές, ναι, και χορεύουν το τσακωνικό χορό. Ωραία. Θα φάμε, θα πιούμε και νησκοί δεν θα κοιμηθούμε, θα χορέψουμε. Οπότε για να δούμε ευθύς αμέσως, να ξεκινήσουμε τον Δημήτρη, να δούμε πού βρίσκεται ο Τυρός, πόσο μακριά είναι από την Αθήνα, για να έρθουμε τι χρειάζεται να κάνουμε, αν έχει μεταφορικά μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Πώς μας το γεωγραφικό στίγμα, Δημήτρη. Λοιπόν, ο Τυρός βρίσκεται 70 χιλιόμετρα νοτίως του Ναυπλίου και της Τρίπολης. Απέχει γύρω στα 180 με 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα και γύρω στα 35 με 40 μίλια περίπου από τις Μαρίνες της Αττικής, αν θέλει κάποιος να έρθει με σκάφος. Πολύ διαβασμένο. Καλή πληροφορία. Σωστό. Συμπυκνωμένος ο λόγος. Λακωνικό. Σωστά. Ήξερε που έρχεται, έχει διαβάσει ακριβώς το πώς πότε. Μπορείτε ιδάλως να έρθετε με το κτέλ Αρκαδίας ή με το αυτοκίνητο ΣΝΗ, απόσταση περίπου 2,5 με 3 ώρες. Ωραία. Σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε ένα από τα τρία κομμάτια του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Πρωτεύουσα του Δήμου μας είναι το Λεωνίδιο. Εμείς είμαστε το δεύτερο κομμάτι, η Δημοτική Ενότητα Τυρού, και υπάρχει και η Δημοτική Ενότητα Κοσμά. Ωραία. Ο Κοσμάς είναι πιο ορεινός. Πιο ορεινός, ναι. Το Λεωνίδιο και ο Τυρός έχουν και τη θάλασσα αγκαλιά. Που έχει εξαιρετική θάλασσα, βέβαια τώρα και ως λίγο μας τα έχει χαλάσει, δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Για πολύ λίγο όμως. Παιδιά, υπομονή ελάχιστα μετά το μεγάλο Σάββατο, να ξέρει, θα κάνει υπέροχο καιρό. Οπότε υπομονή. Ναι, τώρα. Δευτέρα, λέει, την Πάσχα και Τρίτη που γυρνάνε όλοι. Θα είναι ο καιρός κάψωνας. Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, τέλος πάντων, και εμείς ως εκπομπή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τσάκονες όμως εδώ. Είστε τσάκονες εσείς. Όταν λέμε τσακωνιά, λοιπόν, ποιες περιοχές εννοούμε, ποια χωριά εννοούμε, ποιες κομοπόλεις? Υπάρχουν 9 χωριά, εννιά τα χωριά, οποία ονομάζονται τα τσακωνοχώρια. Ναι. Ξεκινάμε από Σίτενα Καστάνιτσα που είναι στην ορεινή νότια Κοινουρία, ωραία, και φτάνουμε μέχρι το Λεωνίδιο. Ναι. Είναι ο Άγιος Ανδρέας, είναι ο Πραστός, μία από τις παλιότερες, πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση. Είναι ο Άγιος Ανδρέας, είναι ο Τυρός, Σαπουνακέικα, τα Μέλανα. Και μετά πάμε Λεωνίδιο και στην ορεινή περιοχή του Λεωνιδίου που ήταν η Βασκίνα και η Παλιόχώρα, το μέρος που ζούσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Οπότε είμαστε 9 χωριά και... Μιλώντας για ορεινό όγκο, για αλάτε να το δούμε λίγο. Παρεούλα, ελάτε, παιδιά. Μιλώντας για ορεινό όγκο, βεβαίως μιλάμε για τον Πάρνονα. Οπότε έτσι αυτός είναι το βουνό που δεσπόζει στα παρακλάδια του Πάρνονα. Στην περιοχή. Εδώ τώρα είναι το οικισμός. Πόσο κόσμο έχει μόνιμα, Δημήτρη? Ο Τυρός έχει. Εδώ. Κοίτα το ωραίο το πλανάκι που θα έχεις κάτω. Δεν σε βλέπω. Κάσε ένα χαμόγελο. Πού είναι η γυναίκα σου εκεί, βλέπει? Όχι, δεν είναι η γυναίκα μου. Βλέπω κάμερα μάλλον. Ο Τυρός έχει 1.800 περίπου μόνιμους κατοίκους. Και όλος ο Δήμος μας έχει γύρω στους 9.000 κατοίκους. Να σου πω τώρα, αυτή η παραλία εδώ, είναι η παραλία του Τυρού. Είναι 2 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα. Οργανωμένη. Ναι. Δωρεάν ξαπλώστρες ομπρέλες για το καλοκαίρι. Ναι. Είναι αναλόγως αν έχει καμιά καφετέρια από πάνω και υπάρχουν εξυπηρετεί. Ξενοδοχεία που εξυπηρετούν με δωρεάν ξαπλώστρες, υπάρχουν καφετέρειες. Πολύ καλά. Τέτοια εποχή είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά, τα περισσότερα. Ωραία. Οπότε είναι ένας καλός προορισμός, έχοντας τη βάση σου στη θάλασσα, να κάνεις και εξορμίζεις στα 9 χωριά που μας είπε νωρίτερα ο Δημήτρης, πάνω στον Πάρνονα. Είναι ιδανικό μέρος για οικογενειακές διακοπές. Ουσιαστικά δηλαδή. Μια οικογένεια που έχει μικρά παιδιά μέχρι και ηλικίες 16-17 που ακολουθούν τους γονείς τους ακόμα, θεωρώ ότι είναι ιδανικό μέρος για να κάνεις διακοπές. Διότι είναι δωμάτια, η ξενοδοχεία, ο δρόμος, η θάλασσα. Σωστό. Και μπορείς να κάνεις ακριβώς μέσα στο χωριό μπάνιο. Εσύ, Δημήτρη, που είσαι και γυμναστής, τι δραστηριότητες φυσιολατρικές προτείνεις στην περιοχή? Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήδη είμαστε σε ένα ακόμα εμβριακό στάδιο, αλλά μπορείς να κάνεις πεζοπορίες και στα βουνά μας γύρω, αλλά ουσιαστικά το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τα 2 χιλιόμετρα της παραλίας σου δίνουν μια ήπια μορφή περπατήματος ή τρέξιμο. Έχεις το κύμα δίπλα. Έχεις δίπλα το κύμα, μπορεί να το κάνεις με ασφάλεια γιατί σε βλέπουν, ποδήλατο βέβαια.
Και είναι και φωτισμένο ακόμα και το βράδυ μπορεί να το κάνεις. Όταν είσαι σε κατάσταση, δηλαδή τώρα που κάτι ετοιμάζουμε. Ναι, σε ευριακό στάδιο. Ήδη ο Σύλλογος Πεζοπόρων του χωριού μας, περιοχής μας, διοργανώνει κάθε 15 μέρες εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κοινουρίας και της Αρκαδίας. Και ήδη σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και ο δικός μας ο κόσμος αρχίζει να εκπαιδεύεται στο να συμμετέχει σε αυτές. Και ήδη υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από γειτονικά χωριά και έρχονται εκεί. Αγγελική, τα μονοπάτια είμαι σίγουρη ότι πάνω ενώνουν τα χωριά ένα προς ένα και βέβαια θα οδηγούν και σε νεροτριβές, σε νερόμυλους, όλα τα καλούδια που συνθέτουν την παράδοση της Ακονιάς. Για να μην πω τα χωράφια με τις Μιλτζάνες. Δεν θα ξεχάσω αυτά. Εσείς εκεί με τον πολιτισμό που ασχολείστε, έχετε εμπλοκή με τα πεζοπορικά μονοπάτια, να μπει ας πούμε σήμανση, να φτιαχτεί έτσι κάποιο τύπου μουσείο, λαογραφικό ή να αξιοποιήσετε ό,τι έχει πει. Σύλλογος με τα μονοπάτια και μετά δεν έχουμε κάποια επαφή, δηλαδή δεν έχουμε κάνει κάτι σε αυτό το τομέα ας πούμε. Υπάρχει σύλλογος μπορείτε να τους καθοδηγήσετε ότι πηγαίνετε εκεί στην τάδε νωρίτερη, βγάλετε το μονοπάτι, καθαρίστε το, να βάλουμε και εμείς μια ώρα σήμανση, μια ταμπέλα και να λέμε τι γίνεται. Συνήθως γίνονται ο Σύλλογος Πεζοπόρων σε συνεργασία με το Δήμο περισσότερο, γιατί αφορά το Δήμο περισσότερο. Παιδιά, αν έρθουμε τώρα αυτές τις μέρες, μεγάλη εβδομάδα, έρθουμε στον Τυρό. Πάμε Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, να δούμε λίγο τα έθιμα της περιοχής. Έχετε κάτι ιδιαίτερο εσείς που έχετε από όσο ξέρουμε. Πολλά, πάρα πολλά. Να δώσουμε τον λόγο. Ειδικότερα είναι ο διακοινωρία εκεί, αλλά να μιλήσουμε για τον Τυρό. Τη Μεγάλη Παρασκευή μπορείτε να δείτε την συνάντηση των επιταφείων στην παραλιακή οδό του Τυρού, την οποία τη συνοδεύουν όλα τα καΐκια, τα ψαροκάικα του Τυρού, είναι κάποια σκάφη των επισκεπτών. Έχετε πολύ τα ψαροκάικα εκεί, έτσι. Είναι ψαροχώρι, είναι αυτοχώριο. Συνεχίζει δηλαδή, κρατάει την. Ανέκαθεν. Οπότε το Μεγάλο Σάββατο, πηγαίνοντας το Μεγάλο Σάββατο, έχουμε το κάψιμο του Ιούδα μέσα στη θάλασσα σε μια ειδική σχεδία. Ήταν ένα έθιμο το οποίο το βρήκαμε από τους παππούδες μας, ξέρω εγώ, με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Και το αναβίωσαμε. Και το αναβίωσαμε. Και βάλε μας και εσύ μέσα στο κλίμα των ημερών που εμείς, και ως γυναίκα και ως μέσα στον πολιτισμό έχεις. Εμείς ανήμερα το Πάσχα, εντάξει, αφού είπε ο Δημήτρης, χορεύουν τα δικά μας τα παιδιά το χορευτικό. Θα χορεύει την Κυριακή το απόγευμα μετά την Αγάπη. Συμμετάσχουμε στις πολιτιστικές του νεστερινό. Το απόγευμα μιλάμε, γίνεται η Ανάσταση, μετά το απόγευμα η Αγάπη. Αφού φάμε το αρνί μας και θα φαντάσουμε. Λοιπόν, χορεύουμε το... γίνεται η Ανάγνωση του Ευαγγελίου στα Σακόνικα. Και μετά τα παιδιά χορεύουν, ξεκινάνε δηλαδή την εκδήλωση των παραδοσιακού χορού, τα οποία όπως βλέπετε είναι ντυμένα. Δεν μας δείχνει η ομορφιά, Πέτρο, δεν βλέπετε λίγο τις στολές εκεί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να δούμε τις στολές, μετά θα περάσουμε και στα προϊόντα. Λοιπόν, και επειδή είμαι και διαβασμένος, θα δείτε καούρε κάνατε, παιδιά, καούρε κάνατε. Καούρε κάνατε. Καλώς ήρθατε δηλαδή. Καλώς ήρθατε στα Τσακόνικα, είναι η πολύ ιδιαίτερη διάλεκτος της περιοχής που την κρατάνε ακόμα, την κρατάνε αρκετή. Καλώς το κορίτσι μας. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Το όνομά σου? Ονομάζομαι Αγγελική. Γεια σου Αγγελική μου. Εσύ είσαι από τον Τυρό, καταγωγή, μένεις εκεί? Είμαι από τον Τυρό, ναι, αλλά τώρα είμαι φοιτήτρια, εντάξει. Έτσι. Σπουδάζουσα νεόλαια κυρίες. Και τι σπουδάζεις? Δασκάλα. Με το καλό, μπράβο, άντε. Θα μας πεις λίγο τη στολή σου, τη φοράς. Ναι, λοιπόν, από μέσα είναι το τυλάζι. Το τυλάζι. Τυλάζι, ναι. Και είναι και το μεσοφόρητο πουκάμισο που φοράμε. Αυτό απ' έξω το κόκκινο ονομάζεται ζυπούνι. Αυτό είναι το μαντίλι και το ζωνάρι. Είσαι τσουμπελούδα εσύ? Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι, φοράω την στολή, την επίσημη ενδυμασία. Είναι η επίσημη ενδυμασία. Ωραία. Όταν βγαίνατε έξω δηλαδή για βόλτα ή για το παλιά, γάμο? Παλιά για γάμο. Γάμο, 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 γάμο. Φοράγανε το τσουμπέ. Έχουμε μία διαφορά με την κοπέλα, γιατί και η στολή της κοπέλας είναι πάω, επίσημη. Πάω στην κοπέλα κατευθείαν. Είναι... το ίδιο είναι. Πού το κορίτσι μας, το όνομά σου? Αγγελική. Γεια σου Αγγελική μου, Αγγελική, πολύ ωραία. Ήρθα εξαιρετικά εδώ. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Είναι μόνο το ύφασμα αλλάζει εδώ. Ναι. Εμένα χρυσό της Αγγελικής είναι σταυρωτό. Τι σημαίνει αυτό, γιατί γίνεται αυτό? Τίποτα, απλά κάποιες στολές είχαν φτιάξει με το τυλάζι αυτό όπως είναι και κάποιες τότε το είχαν φτιάξει, το φέραν οι γυναίκες παλιά που το φτιάχναν, που το ράβανε, είχαν ράψει πάνω σε τέτοιο ύφασμα το σταυρωτό. Αγγελική. Πιο παλιά. Εκεί τα φτιάχναν τα υφάσματα αυτά. Ναι, τα φέρνανε από τα ταξίδια, όχι. Εκεί. Αυτά τα υφάσματα, ναι, και ακόμα και σήμερα βρίσκουμε και αγοράζουμε και φτιάχνουμε, γιατί εμείς φτιάχνουμε συνέχεια στολές. Και αυτές ήταν οι επίσημες στολές. Απλά διαφέρει το ύφασμα. Ας πούμε, κάποια υπήρχαν το σαυρωτό και το δειλάζι. Το νεαρού δίπλα όμως δεν είναι επίσημη. Όχι. Έτσι, για πες, πού είσαι φίλε μου, καλέ μου φίλε, γεια το όνομά σου. Μιχάλης. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Αυτή λοιπόν εδώ ποια στολή είναι? Είναι η καθημερινή? Είναι η καθημερινή στολή που φοράγαν οι Τσάκονες. Μια απλή στολή. Mm-hmm. Μια που καμίσε πιο μακριά από την επίσημη. Και το ζωνάρι. Και το μαντήλι λίγο πειρατικό, έτσι. Ναι. Ναι, είχε διαφορετικό χρώμα.
από την επίσημη στολή. Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία. Και νομίζω ότι η καθημερινή είναι και η στολή της φίλης μας εδώ, το όνομα σου. Σωτηρία. Σωτηρία, γεια σου. Είναι η καθημερινή η ενδυμασία αυτή, όντως. Αυτή τη φοράγανε οι γυναίκες στην καθημερινότητά τους. Μονόχρωμο, λιτό, μονόχρωμο, απλό. Υπάρχουν σε πολλά χρώματα και απλά είχαν την ποδιά τους απ' έξω μόνο. Αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ τα αγόρια μας. Και εσύ είσαι του πιο καθημερινού ή είστε πιο Όχι, εγώ είμαι η Μονίκος. Γεια σου, Νίκο. Είναι η επίσημη. Είναι η επίσημη. Για να τον δούμε τον επίσημη, παιδιά. Συγγνώμη, μπροστά, Νίκο. Έλα, Νίκο, μπροστά. Έλα λίγο εδώ. Έλα να σε δω, αγόρι μου. Εδώ, μπροστά στην κάμερα. Εγώ σε βλέπω, εντάξει. Εδώ. Για να δούμε. Θέλεις και χαιρετισμού στο σπίτι, ξέρεις πώς γίνεται τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εσύ έχεις εδώ ένα σάπιο μήλο φουλάρι στο κεφάλι, όχι μαύρο σαν τον Παναγιώτη. Μιχάλη. Λοιπόν, φουστανέλας κανονικός, έτσι. Ναι, είναι η παραδοσιακή φουστανέλα, με το γυλαίκο, την μπουκαμίσα, τα τσαρούχια. Ωραία. Και εδώ εσύ γιατί μου διαφοροποιείς, είσαι ναυτικός μας. Ναι, είσαι ναυτικός. Πώς σε λένε σε ένα φίλο μου. Παναγιώτης λένε. Α, εσύ είσαι Παναγιώτης. Είδες. Σας πέτυχε, ένας Παναγιώτης θα βρεθεί κάπου, δεν γίνεται. Κάτσε, εσύ είσαι νησιώτης τώρα. Είσαι αλλιώς. Έχουν εντύχει το παιδί με τη στολή που πάνε το βράδυ και βάζουν και καίνε τον αφανό όταν λέει ο Χριστός, ο παπάς στην Ανάσταση, ο Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Κυρίως. Εσύ και στον αφανό. Είναι απλά θέλω να σας δείξω πώς τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάποιοι άλλοι. Φέτος. Θα πας. Μπορεί να πάω. Πότε μαζεύετε τα ξύλα και για να γίνει το κάψιμο. Έχει ξεκινήσει. Κάτε βεβαίως. Δεν μου λες ρε Δημήτρη. Δωμάτια, ξενοδοχεία, τιμές, αυτή την περίοδο. Κάποιος τώρα βλέπει και λέει: ωραία είναι εκεί στο Τυρό. Για πες μας, τι θα βρούμε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρές πανσιόν και ξενοδοχεία. Μην φανταστείτε τα μεγάλα ξενοδοχεία. Είναι πιο οικογενειακές καταστάσεις. Καθόλου μας πειράζει αυτό. Και είναι ότι πρέπει νομίζω ότι είναι πιο ωραίο. Αυτό ταιριάζει στην περιοχή. Είναι πιο ωραίο και ταιριάζει στην περιοχή. Υπάρχει μια διαφοροποίηση τιμών, μπορείτε να βρείτε από 25 ευρώ. Αυτά για το έργο το Πάσχα. Για το Πάσχα. Έως 50 με 70 ας πούμε το φυσιολογικές τιμές, ό,τι πρέπει νομίζω. Πάμε λίγο στα καλούδια, παιδιά. Βέβαια. Γιατί ξαφνικά εγώ τώρα, κοίταξε, Αγγελική το μάτι μου. Δεν φταίω εγώ. Εγώ φταίω, δεν φταίω. Δεν και με νομίζω. Είδα τις δίπλες και έτρεξε σαλάκι, παιδιά. Εσύ τι έχεις κάνει. Όχι, μην πω ψέματα. Ποιε κυρίε έχουμε κάνει. Μα έχουν φτιάξει κυρίε, κυρία από το Σύλλογο και τα λοιπά. Μπράβο στι κυρίε. Είναι το γιορτινό γλυκό, βέβαια. Είναι το γιορτινό γλυκό, είναι το επίσημο γλυκό. Παλιά τις δίπλες εμείς στο χωριό για να σας καπώ, ότι δεν τις φτιάχνανε έτσι οι γυριστές που έχει γίνει. Παλιά τις φτιάχνανε απλωτές τις δίπλες. Και όταν πήγαινε να σε γεράσουν στο σπίτι, οι γιαγιάδες μας, δεν βάζανε μία δίπλα να σε γεράσουν, βάζανε 5-6 στο πιάτο. Για να φανεί ότι είναι σωστή. Ναι, και τρώγανε. Στη Λακωνία μας λέγανε προχτές ότι η δίπλα για να φανεί ότι είναι σωστή πρέπει να είστε και τόρθια. Ισχύει και σε εσάς το κάνετε αυτό στην Ερκαδία. Μια γειτονιά δρόμος είστε, δεν είναι. Ναι, όχι. Θα το διαπιστώσουμε κι εμείς. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση άλλο, βρε παιδιά. Αλλά και οριζοντίο μια χαρά τρώγεται. Έχει ξεφύγει από εδώ, τώρα πάμε εδώ δίπλα να δείτε παιδιά γιατί εδώ μου θέλει κουραμπιέδες. Πασχαλιάτικα έχουμε κουραμπιέδες. Φτιάχνουμε και κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες ή αμυγδαλωτά. Κουραμπιέδες και αμυγδαλωτά και κουραμπιέδες. Αυτή είναι κουραμπιέδες. Μάλιστα. Πώς και έτσι. Να δοκιμάσω. Οι κουραμπιέδες ήταν το γλυκό για όλες τις γιορτές που γινόντουσαν στο χωριό. Οπότε πάντα το κάθε σπίτι τις γιορτινές ημέρες είχε κουραμπιέδες. Είναι και εύκολο γλυκό. Εμείς απλά για κάποιο λόγο το έχουμε συνδέσει. Και τώρα έχει γίνει και πολύ light. Γίνεται και light. Και αυτά όλα τα καλούδια εδώ. Αυτά είναι χόρτα από το βουνό. Αυτά παλιά, επειδή δεν μπορούν να πηγαίνουν να μαζεύουν συνέχεια, κάποιοι γυναίκες τα μαζεύανε, τα ξεραίνανε πάνω στη βεράντα, τους απλά ξεραίνανε. Και τα χειμώνα τα βράζανε. Πολύ ωραία. Οπότε το βρίσκουμε και αυτά. Και αυτά. Αυτά είναι ο τραχανάς, ο γλυκός που έχουμε στην περιοχή μας. Αυτό μου κάνει εντύπωση, να το δείξουμε. Αυτά είναι τα μακαρόνια, τα χειροποίητα. Τα λέγανε παλιά γκόκε. Ισκαστά. Ναι, τα οποία τα κάνει ίσα χιβάδες, ερχόντουσαν έτσι με το δάχτυλο. Το ανοίγει σαν φύλλο, το ανοίγει. Το ανοίγει και το γυρίζει, τα βουτύρια να τρώγανε. Μήπως αυτά τα βρίσκουμε στα τοπικά καταστήματα, μπορεί κάποιος να τα πάρει. Είναι όσο εμπόριο κανονικά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι. Έχει και αυτό το λάδι μα. Για να δείξουμε αυτό το ταγάρι. Και το ταγάρι θα πάρει. Να δείξουμε το ταγάρι. Πάμε πρώτα το ταγάρι και μετά θα μα πει. Λοιπόν, αυτό το ταγάρι είναι από το τελευταίο παραδοσιακό εργαστήριο. Τι λες? Στην περιοχή της Τσακωνίας. Βρίσκεται στον Τυρό. Είναι της κυρίας ψυχολόγου και μας το έδωσε να σας το κάνουμε δώρο στην εκπομπή. Τι λες? Αυτό είναι σαργαλιό υφασμένο. Ναι. Σαργαλιό. Φτιάχνει κυλίμια, απλώματα. Εκεί δεν έχετε και έναν αργαλιό που είναι ο μοναδικός στο τελευταίο. Βεβαίως. Αυτό εδώ είναι το κεράκι, το φαναράκι που ρίχνουμε στη θάλασσα λίγο πριν την ώρα της Ανάστασης. Α, ωραία. Συμβολίζοντας τις ψυχές των τσακώνων αυτών και ψαράδων. Καούρ κάνατε. Τον Τερέ Καμπρία. Καμπρία. Τι σημαίνει αυτό? Καμπρία. Καλώς ήρθατε στο Καλή Λαμπρή. Καλή Λαμπρή. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι άλλο. Βλέπουμε και ελιές και λάδι. Πέρα είναι το κρασί από την περιοχή από το Σεριάλι που βγάζει πολύ ωραίο κρασί. Είναι η περιοχή που φημίζεται για το κρασί τη. Και εδώ πέρα το ελαιόλαδο βέβαια το δικό μας, γιατί εμείς έχουμε παραγωγή λαδιού. Δημήτρη μου κάτι ήθελε και ο Δημήτρης. Ναι, θα ήθελα να πω όσον αφορά τα φαναράκια. Γιατί πραγματικά το να βλέπεις εκατοντάδες τέτοια φαναράκια να επιπλέουν πάνω στη θάλασσα και να ταξιδεύουν το βράδυ μαζί με τον Αφανό, το οποίο και με μέσα στη θάλασσα και τον Ιούδα. Είναι μαγικό. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο σαν, εικόνα. Κάτι γίνεται με εσάς εκεί. Έχετε και, και πιο πάνω στο Λεωνίδιο έχει τα αερόστατα. Θα τα δούμε αύριο εμείς. Αύριο έχουμε κανονίσει. Εμείς αύριο να δείτε στο πλατό μας. Δεν ξέρω αν θα το ανάψουμε και αν θα φύγουν ψηλά. Αλλά θα μάθουμε τα πάντα για αυτό το πολύ ιδιαίτερο έθιμο που επικρατεί στο Λεωνίδιο πάρα πολλά χρόνια. Ρένα, ξέρεις τι λέμε τώρα. Θα φύγουμε εμείς από εδώ. Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε πίσω γιατί έχουμε τα παιδιά μας εδώ να μας χορέψουνε. Τσακώνικος χορός, κυρίες και κύριοι, με τη λεβεντιά τους, με αγάπη στην παράδοση. Θα πάμε όλοι πιο πίσω. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, βέβαια. Ωραία. Το Δημήτρη Κουνιά, την Αγγελική Τράγα και το Δημήτρη Λαλουδάκη. Γεια σας, Παναγιώτη. Και τι λέμε στα τσακώνικα, θαραμάμε την Ελλάδα. Που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, μένουμε Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Ωραία, μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσακώνει και λεβεντέ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραίος χορός. Τι μου λέει ο Δημήτρης εκείνη την ώρα. Αυτός ο χορός ήταν ο κατάλληλος για γνωριμίες. Δηλαδή, διάλεγε ο νεαρός ή νεαρή. Κάτσε ρε άνθρωπε. Ποιος θα είναι δίπλα. Πιάστε ρε παιδιά τα χέρια λίγο εδώ. Σου κάντε λίγο το σφίξιμο εδώ. Το φιόγκο που ήταν. Κάντε ένα κοντινό τώρα εδώ στο πιάσιμο του χέρι να δούμε. Γιατί ήταν το φλερτ. Εκεί ήταν η όλη ένταση. Και στο σφίξιμο. Όπα, εκεί ήταν το φλερτ της εποχής, όπως καταλαβαίνεις, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της. Το σήκωμα του ποδιού σημαίνει κάτι. Αυτό είναι αφορμή, γιατί η αιτία είναι ότι που λέμε τώρα ο χορός που χορεύεται, γιατί μιλάμε για το γέρονα ή τον πίθιο χορό, γιατί υπάρχουν δύο εικασίες, υπάρχουν πολλές απόψεις, δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη κάποια άποψη. Ο ένας ο γέρονας χορό απαριστά την έξοδο του Θησέα από το λαβύρινθο και ο πίθιος χορός, όπως το λέμε, εννοεί την πάλη που έκανε ο Απόλλωνος, ο Θεός ο Απόλλωνος, ο οποίος λατρευόταν στην περιοχή μας με την επικράτηση του Δωδεκάθεου. Είναι ο πίθρος, η πάλη του Απόλλωνα με το φίδι που κέρδισε. Και εκεί είναι σαν να μην χάνει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή ο δεύτερος περνάει το χέρι το δεξί κάτω από το αριστερό, σφίγγεται σφιχτά, πολύ σφιχτά και είναι κολλητά τα κορμιά. Δεν υπάρχει καμία άνεση μεταξύ τους για να Δεν έχουμε καμία πορεία. Είναι φανταστικοί άνθρωποι από το διορίστα. Απλά λόγω του τραπεζιού τα παιδιά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποιες φιγούρες που γίνονται. Να σε καλά, να σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, καλή ανάσταση. Να πάμε σε ένα χωριουδάκι το οποίο ακούσατε,